Λοιπόν, να χαιρετήσω εδώ τον Γενικό Ελεγκτή, τον κύριο Δησά Μιχαλίδη. Καλώς ορίσατε. Γεια σας, κύριε Σάβα, και στους τηλεθέτες σας. Δεν ξεχωρίζω αν χαμογελάτε, αν μηδιάτε, με όσα ακούτε βεβαίως. Ήταν ενδιαφέροντα όσα πρόλαβα να ακούσω. Αν μπορώ έτσι να κάνω κάποια γενικά σχόλια. Βεβαίως, αφού τα έχουν να κάνουν και με όσα θα συζητήσουμε, κύριε Μιχαλίδη. Ωραία. Καταρχήν, να πω, κυρία Σάβα, ότι κατά την άποψή μου, ένα αυτοκίνητο, γιατί και αυτό έχει σημασία, και παίρνοντας και από το σχόλιο του κυρίου Παντελίδη που έκλεισε, ένα αυτοκίνητο που η αξία του περίπου είναι 60.000 ευρώ, είναι λιμουζίνα. Δεν ξέρω, θα πάρουμε τον ορισμό του λεξικού τι σημαίνει λιμουζίνα. Θεωρώ ότι αποδίδει εύστοχα και εύλογα την περιγραφή ενός τέτοιου οχήματος τον απλό κόσμο, που αυτό είναι που θέλουμε, να καταλάβει για τι πράγμα μιλάμε, η λέξη λιμουζίνα και όχι αυτοκίνητο. Είναι πολύ πέραν του αυτοκινήτου που κρατάει ο μέσος και ο πέραν του μέσου πολίτη. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, κυρία Σάβα, επειδή κατά κόρον αυτές τις μέρες ακούμε από διάφορους, ή μπορεί και να είναι λογικό αυτό που ακούγεται, στις παρούσες συνθήκες δεν είναι λογικό, αυτό θα έδινε την εντύπωση ότι, για παράδειγμα, σε 10 χρόνια, αν το ΑΕΠ έχει ανεβεί και κατά 10%, 15%, θα είναι λογικό. Πιστεύω δεν είναι λογικό και δεν οραματίζομαι, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, την Κύπρο μετά από 10 χρόνια να είναι αυτά που θα έχει κατά νου ότι θα πρέπει να υλοποιήσει. Ναι. Και αυτός είναι και ο λόγος που, ψάχνοντας το 2019 στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Γερμανία, Αυστρία, η Ιταλία, δεν είναι χώρες που θα έλεγε κάποιος ότι η Γερμανία δεν περνάει κάποια ιδιαίτερη οικονομική κρίση, δεν έχουν αυτοκίνητο στους γενικούς διευθυντές να πηγαίνουν εκδρομή. Άρα δεν μπορώ να σκεφτώ ότι σήμερα το 2022 λέμε έχουμε οικονομική κρίση και δεν είναι λογικό. Σε 10 χρόνια όμως θα είναι λογικό. Πιστεύω θα είναι προκλητικό και το 2030 και το 2040. Δεν μπορεί να, τουλάχιστον να συμβαστεί με τη δική μου αντίληψη, γιατί θα πρέπει ένας δημόσιος υπάλληλος να κρατάει αυτοκίνητο που του αγόρασε το κράτος, να του βάζει το κράτος βενζίνη για να πηγαίνει εκδρομή. Πραγματικά αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι θέμα αρχής, δεν είναι θέμα. Προφανώς το κράτος, αν αυτό το πράγμα σημαίνει 15 αυτοκίνητα επί 10.000 το χρόνο, 150.000 το χρόνο, προφανώς το κράτος και σήμερα μπορεί να δώσει αυτά τα λεφτά. Δεν είναι θέμα ότι σήμερα δεν έχουμε τα λεφτά και θα τα έχουμε μετά από 10 χρόνια. Είναι θέμα αρχής, είναι θέμα προσέγγισης. Είναι λογικό, είναι συμβατό με αυτό που ο πολίτης αναμένει από ένα δημοσίο υπάλληλο. Άρα αυτά τα θέματα αρχής πιστεύω είναι που υπερέχουν. Και είναι και όχι. Μιχαλίδη, σε ποια χώρα, Ιάκωβε, μου θυμάσαι ποια χώρα είχε παραιτηθεί? Στην Εσθονία, δεν κάνω λάθος, ήταν η υπουργός παιδείας όταν είχε αποκαλυφθεί πως έπαιρνε τα παιδιά της, έπαιρνε ίδια με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο τα παιδιά της από το σχολείο. Ωραία. Αυτό τώρα είναι ο κανόνας στη χώρα και, μας, δεν είναι? Και ακριβώς επειδή λέτε για αυτό το παράδειγμα το πολύ ενδιαφέρον, και θυμήθηκα όταν πριν γίνω γενικός ελεγκτής, ήμουνα διακοπές οικογενειακός. Είμαστε σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Πρωταρά και έβλεπα εκεί κάποιον τότε γενικό διευθυντή, ο οποίος, και θα το τονίσω αυτό, καταχρηστικά πιστεύω, είχε εκεί το υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Δεν το γνώριζα προσωπικά, γνώριζα απλώς ποιος είναι. Ναι. Το υπηρεσιακό αυτοκίνητο με την οικογένειά του στη θάλασσα. Και είναι προκλητικό, ήταν προκλητικό, και πρέπει να διορθώσουμε, κυρία Σάβα, και τους γενικούς διευθυντές που βγαίνουν και μιλάνε ότι είχαν ένα ωφέλημα. Ποτέ δεν είχαν αυτό το ωφέλημα. Βγαίνουν και λένε, επειδή καμιά φορά. Δεν ήταν κεκτημένο αυτό. Το υπουργός τους, ξέρω εγώ, το προεδρικό, να παραστούσε. Ναι, να το συζητήσουμε ένα αυτό. Μνημόσυνο, Κυριακή. Αν είναι σε άλλη επαρχία. Ωραία, θα το πούμε αυτό. Καταρχήν, ποτέ δεν ήταν αυτό το πράγμα ωφέλημα των γενικών διευθυντών. Ναι. Είναι διαφορετικό να μιλάμε για ωφελήματα υπαλλήλων που είναι πραγματικά οφειλήματα και αν θα αποκατασταθούν ή όχι, και είναι διαφορετικό να μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο ουσιαστικά αποτελούσε κατάχρηση. Άρα αυτός που το έκανε καταχράτω κάτι ουσιαστικά ελλείψη ελέγχου, και να λέμε ότι επειδή τότε υπήρχε μια ανοχή της κοινωνίας σε αυτό που έκανα, δεν βρισκόταν κάποιος να με ελέγξει για αυτό που έκανα και το έκανα και ήταν ξεκάθαρο κατάχρηση, ότι θέλουμε να επανέλθουμε σε αυτό το οποίο υπήρχε κατάκριση. Πέρα του γεγονότος ότι, όπως βάλαμε και προχτές ένα tweet, αν σήμερα μιλάμε ότι είναι περίπου 15 οι δικαιούχοι, έχει κάποιες θέσεις κενές, περίπου οι 5 είναι κενές, γενικοί διευθυντές, μόνο ένας
ήταν Γενικός Διευθυντής πρώτου 2014. Άρα οι περισσότεροι διορίστηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, δεν είναι καν, ούτε καν ήταν Γενικοί Διευθυντές του 2011, 2012, 2013. Ναι, πάμε τώρα το για να υπάρχει θέμα επιστροφής ενός κεκτημένου, αλλά λέω ποτέ δεν ήταν αυτό το θέμα κεκτημένο. Πάμε τώρα στο θέμα του μνημοσύνου. Ναι, η αλήθεια, κυρία Σάβα, είναι και δική μου η άποψη ότι ναι, όπως λέμε, είναι υπάλληλοι και δεν είναι λογικό να τους βάζουμε βενζίνη να πάνε εκδρομή με την οικογένειά τους. Ναι, δέχομαι ότι δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε να βάλουν δική τους βενζίνη για να πάνε σε ένα μνημόσυνο. Αφού είναι υπηρεσιακό αυτό. Ναι. Να βρει η πολιτεία τρόπο να τους καλύψει αυτή τη μετακίνηση. Υπάρχουν τρόποι. Πρώτα απ' όλα και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο επιτρέπει, εννοείται επιτρέπει να πάει κάποιος ακόμη και σε κοινωνικού τύπου εκδηλώσεις, αν είναι υπηρεσιακές. Άρα μπορεί να πάει να το πάρει το αυτοί να πάει σε μνημόσυνο και μετά λένε: ωραία, εγώ είμαι Γενικός Διευθυντής και είμαι κάτοικος του Παραλιμνίου και πού θα έχω το αυτοκίνητό μου για να πάω. Πρώτον, υπάρχει νόμιμα στον κανονισμό η ευχέρεια εκείνη τη φορά που θα χρειαστεί να το παρκάρει στο σπίτι του την περισσιακού αυτοκίνητου. Πρώτον. Δεύτερον, αν νομίζουμε ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, ότι μια φορά το μήνα που θα πάει ένας Γενικός Διευθυντής που είναι εκτός κάτοικος, όχι Λευκωσίας, και θα πάει να μιλήσει σε μνημόσυνο στη Λεμεσό και δεν έχουμε τρόπο να τον αποζημιώσουμε, να πάρει οδηπορικά. Να βρούμε κάποιο εύλογο τρόπο να αποζημιωθεί. Αυτό η εξαίρεση του κανόνα που θεωρεί ότι δεν είναι δίκαιο και το καταλαβαίνω. Να βάλει από την τσέπη του τη βενζίνη για να πάει από την Αμόχωστο στον Λεμεσό. Παρέθεση, κύριε Μιχαλή, ζητάμε για τα οδηπορικά και οι βουλευτές που τώρα φιλοξενούσαμε, που παίρνουν περίπου 580 πρώτα, ευρώ. Πρώτα, ανεξάρτητα που μπαίνουν. Θυμάστε πως είχε ξεκινήσει και αυτό το πρόστιμο, σαν που ήταν διαφορετικό από αυτό που ερχόταν από την Πάφο. Ήταν κλιμακωτό. Ήταν κάτι που είχατε αναδείξει και εσείς. Οριζόντιο. Δηλαδή και αυτοί παίρνουν περίπου 518, πόσα είναι τώρα, αν δεν κάνω λάθος, το μήνα. Είναι 6.500 ευρώ. Είναι ένα επίδομα αυτό, κυρία Σάβα. Ναι. Είναι ένα επίδομα. Τουλάχιστον. Δεν λέω ότι και έχουμε πει για τους βουλευτές και για όλους τα επιδόματα είναι καλύτερο να είναι ενσωματωμένα στο μισθό, να ξέρει ο καθένας με διαφάνεια τι είναι αυτό που παίρνει. Αλλά λέω για τους Γενικούς Διευθυντές, θεωρώ είναι προκλητικό. Ήταν προκλητικό το 2019 όταν τέθηκε ως αίτημα για να μπορούν να το παρκάρουν στο σπίτι τους, ουσιαστικά να πηγαίνουν έρχονται στο σπίτι τους με καύσιμα του φορολογούμενου πολίτη και αυτοκίνητο, συντήρηση του φορολογούμενου πολίτη. Κάτι το οποίο πρέπει να πούμε στον ιδιωτικό τομέα φορολογείται ως benefited kind και να έχουμε εδώ έτοιμα να πάρουν ένα αυτοκίνητο 60.000 ευρώ και να είναι και αφορολόγητο αυτό το ωφέλιμα που κανονικά αν φορολογείται στον ιδιωτικό τομέα θα σήμαινε ένα φορολογητέο εισόδημα της τάξης των 8-9-10 χιλιάδων ευρώ. Άρα θα πλήρωναν και 3-3,5 χιλιάδες ευρώ φόρο. Δεν λέω ότι θα πρέπει να γίνει γιατί θεωρώ απαράδεκτο να βλέπει ο πολίτης ένα αυτοκίνητο το οποίο πλήρωσε ο φορολογούμενος πολίτης να πηγαίνει στη θάλασσα με την οικογένεια ενός Γενικού Διευθυντή. Ως εικόνα μου χτυπάει στο κεφάλι. Δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή την εικόνα και τη θεωρώ απαραδεκτή. Να γεμίζει και άμμος αυτή η λιμενδρία. Και να γεμίζει και άμμος. Λοιπόν, το κυριότερο όμως λέω είναι. Επειδή έχουμε και πολλά άλλα έτσι που θέλω να συζητήσουμε μαζί, να μην το εξελίξουμε μόνο στο θέμα των αυτών των ωφελημάτων. Θέλω να δούμε λίγο εξ αφορμής και τις έκθεσεις χθες που δημοσιοποιήσατε για το ΡΙΚ, αλλά και ευρύτερα για άλλους ημικρατικούς οργανισμούς, τόσα χρόνια που τους εξετάζετε. Να δούμε μαζί, φαντάζομαι ότι είναι σαν μοτίβο κάποιες παθογένειες, κακές πρακτικές και αντιλαμβάνομαι ότι συνδέεται κιόλας με τις κομματικές παρεμβάσεις που έρχονται να περιπλέξουν ακόμα περισσότερο την όλη κατάσταση. Είναι αλήθεια, κυρία Σάβα, ότι οι ημικρατικοί οργανισμοί έχουν σε μεγάλο βαθμό μια κουλτούρα την οποία κρατούν. Δεν είναι πάντοτε κοινή μεταξύ τους η κουλτούρα. Το ΡΙΚ δεν έχει την ίδια κουλτούρα με τη ΣΥΤΑ, η ΣΥΤΑ δεν έχει την ίδια με την ΑΕΚ. Διαχρονικά, εντός ενός οργανισμού υπάρχει κάποια κουλτούρα. Πρέπει να σας πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιος είναι στους ημικρατικούς οργανισμούς ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής. Και εντάξει, αν και είμαι προσεκτικός γενικά και εκ της θέσεως μου, θα σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο θεωρώ ότι θα μπορούσα να το πω. Στη ΣΥΤΑ ήταν για αρκετά χρόνια πρόεδρος η Ρένα Ρουβιθά. Ναι. Πιστεύω δεν είναι τυχαίο το ότι η ΣΥΤΑ έχει αρχίσει να παρουσιάζει. Έφυγε τώρα πριν λίγους μήνες. Ακόμη έχουμε τα αποτελέσματα. Δεν γνωρίζω τον καινούριο πρόεδρο. Μπορεί να είναι εξαιρετικός. Δεν έχω καμία γνώση για το άτομο του. Μπορεί να είναι καλύτερος. Δεν λέω. Λέω όμως για κάτι το οποίο είναι παρελθόν, αλλά έχει δώσει αποτελέσματα. Ναι. Και βλέπουμε, διάβαζα χθες, λέει έχει τα καλύτερα αποτελέσματα εδώ και 13 χρόνια σε ένα αρκετά έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτό γιατί έχει σχέση με την κουλτούρα. Και η κυρία Ρουβιθά, όπως την είχα γνωρίσει και στο βαθμό που είχαμε συνεργασία, καταλαβαίνω ότι είχε αυτή την έγνοια ότι διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα. Αυτό
που πολλοί, κυρία Σάβα, νομίζουν ότι οι οργανισμοί, οποιοδήποτε οργανισμός, είναι κάτι σαν αυτόματος πιλότος. Βάλε κάποιον να είναι πρόεδρος αυτού του οργανισμού και αν είναι θα πάει καλά, μπορεί και να μην πάει καλά. Περίπου υπάρχει κάποια έτσι αντίληψη ότι δεν έχει σημασία ποιος ηγείται ενός οργανισμού. Ότι είναι λίγο πάνω κάτω προδιαγεγραμμένη η πορεία. Εξαρτάται λίγο από εξωγενείς παράγοντες, αλλά περίπου, ας πούμε, είναι προδιαγεγραμμένη. Το οποίο είναι κάτι εντελώς λάθος. Και αυτό κανονικά θα έπρεπε να είναι συνυφασμένο με κάποιες αρχές λογοδοσίας. Δηλαδή, ωραία, είσαι ένας ικανός πρόεδρος, ένας ικανός ηγέτης ενός οργανισμού, έχεις καλά αποτελέσματα, αυτό φαίνεται και παίρνεις τα εύσημα. Είσαι ένας οργανισμός ο οποίος οδηγεί τον οργανισμό σου σε κακοτοπιές, σε χρεοκοπίες, σε ελλείμματα. Πρέπει κάπου να έχεις να λογοδοτήσεις. Mm-hmm. Δεν μπορεί να αναλαμβάνεις έναν οργανισμό, να τον παραδίδεις σε μια πολύ χειρότερη θέση και να μην τρέχει τίποτα. Αυτή η έλλειψη λογοδοσίας πιστεύω είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γενικά και στους ημικρατικούς οργανισμούς. Και επειδή είπατε παράδειγμα του ΡΙΚ, ναι, πρέπει να σας πω ότι θεωρούμε το ΡΙΚ ότι είναι ένας εξόχως προβληματικός οργανισμός. Βλέπουμε πράγματα, κυρία Σάβα, από αυτά που σας λέω, υπάρχουν πράγματα τα οποία τα βλέπω και λέω, είναι κρίμα που είναι έτσι σε κάποιους οργανισμούς. Υπάρχουν πράγματα που, πώς να σας το πω, είναι εξοργιστικά. Δηλαδή, να σας πω χαρακτηριστικά παραδείγματα, έτσι, μικρά από το ΡΙΚ, τα οποία όμως δείχνουν την κουλτούρα. Πέραν διαδικασιών πρόσληψης, παρεμβάσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για πρόσληψη προσωπικού, που είναι εντελώς απαράδεκτες, και του νυν και του πρώην Προέδρου, είχε, λέει, υπάλληλος πλεόνασμα χρόνου, κάτι 1,5-2 μήνες άδεια, δεν θυμάμαι τώρα, 1,5 μήνα νομίζω, και όταν έφυγε, είπαν, λέει, την μοίρασαν οι συνάδελφοί της, την άδεια που είχε. Θα μου πείτε τώρα, καλά, είναι το μείζο θέμα του ΡΙΚ, ο 1,5 μήνας άδειας του προσωπικού. Όχι, απλώς δείχνει την κουλτούρα. Ναι. Είναι, λες, ναι. Δεν υπάρχει τίποτε που μπορεί να βρω σε αυτόν τον οργανισμό που να πω αποκλείται να βρω και αυτό. Όλα τα βρίσκουμε. Δηλαδή, αναβαθμίσεις, μονιμοποιήσεις, απίστευτα καινούργιες θέσεις. Ενώ λέω ότι έχω πλεόνασμα θέσεων, κάνω νέες προσλήψεις. Λέω ότι διπλοσταυρώνω τις θέσεις, άρα θεωρητικά έχω μια πρόθεση να μειώσω το προσωπικό. Προσλαμβάνω από το παράθυρο. Λέω ότι θεωρητικά γυρεύω τρόπο να μειώσω το προσωπικό, αλλά κάνουμε συμφωνία με τις συντεχνίες ότι κάποιος που είναι έκτακτος ορισμένου χρόνου, ακούστε, θα τον κρατήσω μέχρι να γίνει ορίστου χρόνου, για να μην μπορώ να τον απολύσω. Ναι. Δεν είναι ορίστου χρόνου, άρα έχω την ευχαίρεια να του διακόψω το συμβόλαιο του. Αλλά πάω και υπογράφω ότι θα τον κρατήσω μέχρι να γίνει ορίστου χρόνου, δηλαδή θα τον κρατήσω μέχρι τα 65 του. Αυτές οι κουλτούρες που προφανώς δείχνουν σοβαρές παθογένειες, δυστυχώς δεν συνοδεύονται από την αναγκαία λογοδοσία. Τα λέμε, τα διαβάζετε, τα διαβάζει ο κόσμος, τα γράφετε εσείς, τα προβάλλετε, τα γράφουν εφημερίδες, τα διαβάζει ο κόσμος, τους γράφουν και κανένα σχόλιο από κάτω, αρνητικό, και η επόμενη μέρα είναι η ίδια με την προηγούμενη. Ναι. Τώρα, θέλω να πάμε και στο θέμα της βιωσιμότητας του ΓΕΣΥ και στο επενδυτικό πρόγραμμα. Αλλά πριν να λύσουμε την απορία μιας κυρίας για το κατά πόσο οι γενικοί διευθυντές Υπουργείων, όταν πάρουν σύνταξη, παίρνουν και το αυτοκίνητο. Όχι, 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 δεν το παίρνουν. Πρώτα απ' όλα δεν έχουν καν αυτοκίνητο σήμερα δικό τους. Μήπως εννοεί ότι συμβαίνει και με υπουργικά αυτοκίνητα, ότι μπορεί να τα αγοράσουν σε κάποια τιμή? Όχι, όχι, δεν συμβαίνει αυτό, δεν επιτρέπεται. Το μόνο που συμβαίνει, που μπορεί κάποιος να αγοράσει, είναι μικροσυσκευή του κινητό του, ας πούμε. Ναι. Υπάρχει αυτή η διαδικασία, νομίζω και το τάμπλετ επιτρέπεται. Ναι. Πρέπει να σας πω έτσι, επειδή είπα τώρα κινητό, ότι οι γενικοί διευθυντές είχαν ακόμα δύο αιτήματα, τα οποία ικανοποιήθηκαν. Δεν είπαμε κάτι, γιατί θεωρούμε ότι είναι στο πλαίσιο των υπηρεσιακών να ταξιδεύουν στα περισσότερα ταξίδια σε επιχειρηματική θέση, το οποίο το έχουν πετύχει, και να έχει αυξηθεί το ποσό το οποίο δικαιούνται για κινητό τηλέφωνο, επειδή τώρα είπα κινητό και το θυμήθηκα. Είπαμε, τέλος πάντων. Δεν μπορούν να έχουν μια σύνδεση με τη ΣΥΤΑ. Ναι, σύνδεση, αλλά τώρα έχει, λέει, είναι 3.000 ευρώ, που είναι ένα τεράστιο ποσό. 3.000 ευρώ ετησίως να δικαιούμαι να χρησιμοποιήσω κινητό τηλέφωνο, όταν γνωρίζουμε ότι τα συμβόλαια της συνδρομητικής τηλεφωνίας που έχεις unlimited, είναι 40-50 ευρώ. Όχι, όταν είναι στο εξωτερικό, αλλά και πάλι υπάρχει αυτό, τώρα δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα στο roaming στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει έξτρα χρέωση. Μιλάμε 3.000, είναι πολύ μεγάλο ποσό, αλλά είπαμε άντε. Μπορεί να θεωρηθεί ότι, να μην πούμε ότι κάναμε θέμα για τις 3.000. Κύριε Μιχαλίδη, είναι και ο ΑΗ, ημικρατικός δεν είναι.
στα πλαίσια αυτά που συζητούσαμε, για να δούμε λίγο και το ΓΕΣΥ. Επειδή συνεισφέρουμε και γι' αυτό εμείς οι πολίτες, έγινε μια ευρεία σύσκεψη στο Προεδρικό, παρουσία σας για το διπλοπόρτη και για τις καταχρήσεις, αντιλαμβάνομαι. Είναι τώρα, περιμένετε τις απαντήσεις, τις παρατηρήσεις του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για να δημοσιοποιήσετε αυτή την έκθεσή σας. Που ναι. Λέει τι, μπορείτε να μας πείτε έτσι κάτι? Φυσικά. Κυρία Σάβα, καταρχήν, για να έτσι βάλουμε το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση, είναι διαφορετικό να μιλάμε για ένα ΡΙΚ που έχει προϋπολογισμό 35 εκατομμύρια και να μιλάμε για ένα ΟΑΗ, ο οποίος έχει προϋπολογισμό, ξέρω, κοντά 1,5 δισεκατομμύριο, 1.500 εκατομμύρια. Προφανώς, οι επιπτώσεις από την κακοδιαχείριση ενός οργανισμού σαν τον ΟΑΗ είναι πολλαπλάσιες από αυτό που έχει σχέση με το ΡΙΚ. Εκεί μιλάμε για ενδεχόμενες απώλειες δεκάδων ή εκατοντάδων εκατομμυρίων. Στο ΡΙΚ μπορεί να μιλάμε για ορισμένων μονάδων ή δεκάδων το πολύ. Στον ΟΑΗ, κυρία Σάβα, οι παρατηρήσεις μας ουσιαστικά, και αυτές περιλαμβάνονται και στο προσχέδιο της έκθεσης που έχουμε διαβάσει στον ΟΑΗ και έχουμε συνεννοηθεί ότι σήμερα θα λάβουμε τα σχόλιά τους. Η πρόθεσή μας είναι να το θέσουμε ενώπιον της Διευθυντικής Ομάδας Υπηρεσίας μας την Δευτέρα και να δημοσιευτεί, αν θυμάμαι καλά, στις 4 Φεβρουαρίου είναι η πρόθεσή μας για δημοσίευση της έκθεσης. Ο λόγος που θέλουμε να δημοσιεύσουμε και αρχίζω από εκεί είναι γιατί θεωρούμε ότι και η κυβέρνηση και η Βουλή θα πρέπει προτού εγκρίνουν τον προϋπολογισμό του ΟΑΗ, που βολεύει λίγο που υπήρξε κάποια καθυστέρηση στην κατάθεσή του και πιστεύω δεν είναι τυχαίο, είναι γιατί και το Υπουργείο Οικονομικών έχει αντιληφθεί το πρόβλημα. Θα πρέπει, πιστεύω, να γνωρίζουν ποια είναι η πραγματική κατάσταση, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν μέτρα που μπορούν να ληφθούν από πλευράς και κυβέρνησης και αν δεν τα λάβει η κυβέρνηση από πλευράς Βουλής, ώστε να υπάρξει ένας αποτελεσματικός περιορισμός των δαπανών. Έρχομαι λοιπόν στις παρατηρήσεις μας. 3 οικογένειες παρατηρήσεων. Η πρώτη οικογένεια αφορά θέματα, θα το πω έτσι απλά, παρανομιών. Οι παρανομίες είναι 2 ειδών. Η Κάτια Σάβα πηγαίνει σε ένα νοσηλευτήριο, το οποίο είναι συμβεβλημένο του ΓΕΣΥ, και λέει ότι ήρθα εδώ, είμαι δικαιούχος του ΓΕΣΥ, αλλά θέλω να νοσηλευτώ και να πληρώσω ίδια. Ο ΑΗ λέει, γνωρίζω ότι γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά δεν με κόφτει γιατί δεν καλύπτω εγώ αυτή τη δαπάνη. Κατ' εμάς, και γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα έχει δώσει την ίδια κατεύθυνση, αυτό το πράγμα είναι ξεκάθαρο και ο ΑΗ δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια σε αυτή την παρανομία. Είναι ξεκάθαρη παρανομία και ο ΑΗ θα πρέπει να πάρει μέτρα και να επιβάλλει ποινές και όχι να βγάζει εγκυκλίους με τις οποίες να λέει ότι είναι OK να το κάνετε αυτό το πράγμα. Ναι. Φτάνει να μην με χρεώσετε. Αυτή είναι η μία παρανομία. Η δεύτερη παρανομία, η Κάτια Σάβα βρίσκει ένα γιατρό που είναι του ΓΕΣΥ, σε νοσηλευτήριο που είναι του ΓΕΣΥ. Αυτό θα είναι ο θεράπων γιατρό τη Κάτια Σάβα. Αχρίαστο να είναι, πηγαίνετε για μια εγχείρηση, αχρίαστη να είναι. Και στην εγχείρηση θα μετέχει και ένας καρδιοχειρουργός που είναι εκτός ΓΕΣΥ και ένας αναισθησιολόγος εκτός ΓΕΣΥ και ένας ακτινολόγος εκτός ΓΕΣΥ και ένας, ξέρω εγώ, κάτι άλλο εκτός ΓΕΣΥ. Και το νοσηλευτήριο, όταν τελειώσει η επέμβαση, λέει συνολικά ο λογαριασμός με βάση τις ταρίφες του ΟΑΗ είναι 15.000 ευρώ. Ο ΑΗ λέει μάλιστα, ποιος είναι θεράπων γιατρός, ο κύριος Γιάννης, είναι του ΓΕΣΥ μάλιστα, πάρτε τις 15.000 ευρώ. Γνωρίζει ο ΑΗ ότι συμμετείχαν και 5 γιατροί εκτός ΓΕΣΥ και λέει δεν με κόφτει, λέει, γιατί εμένα δεν με κόφτει που πάνε τα λεφτά, φτάνει ο θεράπων γιατρός να είναι του ΓΕΣΥ. Nice. Αυτό το πράγμα είναι παράνομο και είναι πολύ ασφαλιστικό από την πίσω πόρτα. Nice. Αυτά τα δύο είναι οι παρανομίες, τις έχουμε γύρει στην έκθεσή μας. Το δεύτερο είναι θέμα. Αυτό που θα λυθεί τώρα ή θα αλλάξει με τους κανονισμούς που θα. Δεν θεωρούμε, κυρία Σάβα. Καταρχήν, το αν θα αλλάξει ή όχι είναι θέμα της πολιτείας. Ναι. Εμείς ελέγχουμε με βάση αυτό που λέει ο νόμος. Μάλιστα. Αν ο νόμος λέει κάτι άλλο, θα ελέγχουμε αυτό που θα λέει ο άλλος νόμος. Σωστό. Και θα κάνουμε έλεγχο με αυτό. Ναι. Πρέπει να διευκρινίσουμε, γιατί έχουμε ακούσει υπομορφή ψιθύρου ότι αυτό το πράγμα πάει να λυθεί με κανονισμούς. Δεν υπάρχει παρανομία που λύνεται με κανονισμούς. Οι κανονισμοί είναι χαμηλότερης νομικής ισχύως από ένα νόμο. Δεν μπορεί ένας κανονισμός να τροποποιήσει πρόνοια νόμο. Αν ο ΑΗ
η κυβέρνηση, η Βουλή, θεωρούν ότι ένα από τα δύο παραδείγματα που είπα προηγουμένως, θέλουμε να τα αποδεχόμαστε, να ισχύουν, δηλαδή να πηγαίνετε σαν νοσηλευτήριο εντός ΓΕΣΥ και να πληρώνετε από την τσέπη σας και αυτό να επιτρέπεται από τον νόμο, θα πρέπει η πολιτεία να αλλάξει τον νόμο γνωρίζοντας τις επιπτώσεις που σημαίνει αυτό. Ωραία, το πράγμα. Επειδή πρέπει να τρέξουμε. Ωραία, να τρέξουμε και το δεύτερο θέμα, δεύτερο κεφάλαιο αφορά τα θέματα της εκτόξευσης του προϋπολογισμού του ΑΗ, η οποία εκτόξευση είναι δυσανάλογη ακόμη και αυτή της εκτόξευσης των εσόδων που είχε, που οι προβλέψεις οι οποίες είχαν γίνει από μελέτες, τις οποίες ο ΑΗ δημόσια έκανε ότι είναι περίπου σαν το Ευαγγέλιο, και το λέω αυτό γιατί ενώπιον του Προέδρου, ο Πρόεδρος του ΑΗ είπε, καλά, μια μελέτη είναι και αυτή, τώρα εντάξει, μια μελέτη, έπεσε λίγο έξω. Θυμίζω, κυρία Σάβα, όταν κάποιοι έλεγα, μα μήπως αυτή η μελέτη είναι λίγο συντηρητική, θα πρέπει να είναι, θα είναι πιο μετά. Το 16 γινόταν αυτό, αυτή η συζήτηση. Ο ΑΗ έβγαζε πύρινους λόγους ότι είναι η καλύτερη μελέτη στον κόσμο, κανείς δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κλπ. Άρα, έρχομαι στο θέμα του budget. Υπερεύησαν το budget κανένα πολύ μεγάλο ποσό και ακριβώς θα έρθω μετά στην εισήγησή μας για αυτό το θέμα. Και το τρίτο θέμα είναι το θέμα των καταχρήσεων. Πραγματικά, κυρία Σάβα, είναι ενδιαφέρον να ακούμε, και μέχρι πριν λίγες άκουγα ένα διευθυντή του ΟΑΗ που έλεγε, ναι, μπορεί να υπάρχουν καταχρήσεις, αλλά αυτές δεν αφορούν τον ΟΑΗ. Δεν είναι από την τσέπη του ΟΑΗ. Ακούστε τώρα λογική, κυρία Σάβα. Λέμε ότι έχουμε 100 εκατομμύρια για τους καρδιολόγους. Ο σφαιρικός προϋπολογισμός των καρδιολόγων, καρδιοχειρουργών κλπ. Είναι 100 εκατομμύρια. Έχει μέσα 10 γιατρούς και ο ένας εκ των 10 κλέβει. Αντί να χρεώνει 10 εκατομμύρια, χρεώνει 30 εκατομμύρια. Άρα οι υπόλοιποι θα πάρουν λιγότερα. Ναι. Και λέει ο εκπρόσωπος του ΑΗ, αυτή η κατάχρηση δεν είναι εις βάρος του ΑΗ, είναι εις βάρος των συναδέλφων του. Πραγματικά διαρωτώ με αν υπάρχει, αλλά αυτή μπορεί να είναι η θέση ενός ημικρατικού οργανισμού. Αν ένας γιατρός κλέβει, θα πρέπει να μειώσουμε το σφαιρικό προϋπολογισμό. Αν δηλαδή πήρε 30 εκατομμύρια αντί να πάρει 10, πολύ απλά θα έπρεπε ο ΑΗ να πει, αντί ο σφαιρικός προϋπολογισμός του καρδιολόγου να είναι 100 εκατομμύρια, τον κάνω 80 εκατομμύρια. Δεν σημαίνει αν κάποιος κλέβει, είναι από τους συναδέλφους του που κλέβει. Κλέβει και από τους συναδέλφους του, κλέβει και από τον ΟΑΗ. Λοιπόν, άρα θέματα καταχρήσεων. Με πιέσουν τώρα να. Οπότε θέλω να δούμε και το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Είχατε ζητήσει πρόσβαση στους φορολογικούς φακέλους. Σας είπαν, περιμένετε να δούμε, να τελειώσουν τα πορίσματα κλπ. Έχετε πλέον πρόσβαση, πείτε μας έτσι τα ευρήματά σας. Ωραία. Έχουμε πλήρη πρόσβαση, η κυρία Σάβα. Θεωρούμε ότι αυτά τα οποία βγαίνουν από τον έλεγχό μας, το οποίο μπορώ να σας περιγράψω έτσι εντάχει. Ο έλεγχός μας είναι αυτό που εξ αρχής λέγαμε ότι θέλαμε να επικεντρωθούμε, στα οικονομικά, κυρίως φορολογικού τύπου θέματα. Βλέπουμε, κυρία Σάβα, για παράδειγμα, τα θέματα των εκπτώσεων αυτών των φορολογικών, το ΦΠΑ του 5%, το οποίο δικαιώθηκε η υπηρεσία μας, γιατί ήρθε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπε αυτό δεν συνάδει με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Θυμίζω εδώ μια παρένθεση. Το μειωμένο ΦΠΑ, λέτε στους πύργους. Το μειωμένο ΦΠΑ, το οποίο όταν εμείς, κυρία Σάβα, λέγαμε ότι αυτό που κάνει το Τμήμα Φορολογίας συγκρούεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, ήρθε ο τότε έφορος φορολογίας ενώπιον της Βουλής και έλεγε, μα μιλήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπε, όχι, είναι μια χαρά αυτό που κάνουμε. Και όταν μιλήσαμε εμείς μαζί τους, κατάλαβε ότι τους παραπλάνησαν. Τους απέκρυψαν μέχρι και ολόκληρες νομοθεσίες ότι υπάρχουν στην Κύπρο. Και αυτά που βγάζουμε, κυρία Σάβα, είναι πραγματικά εκπληκτικά. Πέραν της κατάχρησης που υπήρχε αυτού του τομέα, θα σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι το πιο ακραίο, δεν έχουμε βρει άλλο τέτοιο, αλλά νομίζω είναι χαρακτηριστικό. Φανταστείτε σπίτι, διαμέρισμα, 220 τετραγωνικά κάπου εκεί, άρα τα 220% δικαιούται μειωμένο ΦΠΑ, 20 εκατομμύρια αξία. Αντί να πληρώσει 4 εκατομμύρια ΦΠΑ, πλήρωσε 1 εκατομμύριο ΦΠΑ, 5%. Δηλαδή θεωρήσαμε ότι η Κύπρος ασκούσε κοινωνική πολιτική αποδεχόμενη να επιβάλλει ΦΠΑ 5% σε κάποιον ο οποίος αγόρασε διαμέρισμα αξίας 20 εκατομμύρια. Δηλαδή εσείς και εγώ και όλοι μας βάλαμε 3 εκατομμύρια δώρο σε αυτόν τον επιχειρηματία, τον επενδυτή, γιατί θεωρήσαμε ότι αυτό είναι στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής. Αυτά που βρίσκουμε, κυρία Σάβα, είναι εκπληκτικά. Και το 20 εκατομμύρια το διαμέρισμα 220 είναι λίγο. Δεν ξέρω πού είναι αυτό το διαμέρισμα. Είναι σε εξαίρετο παραθαλάσσιο μέτωπο πόλης. Μάλιστα. Και είναι εξαιρετικά μεγάλη τιμή, δεν λέω. Αυτό που πρέπει να πούμε ως κυρία Σάβα είναι ότι αυτά που βρίσκουμε
πιστεύω ότι έχουν, να το πω έτσι, μεγάλη προστιθέμενη αξία. Να σας πω, καταρχήν ευρήματα αφορούν περιπτώσεις όσον αφορά αυτό το μειωμένο ΦΠΑ, πέραν της κατάχρησης που γινόταν από αυτό το γεγονός ότι αποδεχόμασταν να δίνουμε μειωμένο ΦΠΑ σε επενδυτές, που εξορισμού δεν είναι και θέμα κοινωνικής πολιτικής. Βρίσκουμε, κυρία Σάβα, μεγάλο αριθμό αιτητών οι οποίοι έκαναν διπλές αιτήσεις, που δεν επιτρέπεται, αφού είναι μόνο για την πρώτη κατοικία. Δεν μπορεί να κάνετε εσείς, πες είστε Ρωσίδα, επενδύτρια, κάνετε για την πρώτη σας κατοικία και ο σύζυγός σας επίσης να κάνει για την πρώτη κατοικία, αφού είναι η ίδια πρώτη κατοικία που έχετε. Δεν μπορεί να βρίσκουμε το δικό σας όνομα δύο φορές ως αιτητή για σπίτια πρώτης κατοικίας. Έχουμε βρει πάρα πολλά τέτοια και αυτό θα οδηγήσει και σε μια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση, γιατί θα πρέπει να πάμε τώρα πίσω στο ΦΠΑ, να στείλουμε εκατοντάδες περιπτώσεις και να πούμε, για πείτε μας, γιατί δεχτήκατε αυτά τα δύο εδώ. Έχουμε βρει πάρα πολλά θέματα, κυρία Σάβα, για θέματα αποξενώσεων περιουσίας, ακυρώσεων συμβολέων, τα οποία δείχνουν ότι, και όταν μιλάμε για πρώτη κατοικία, σημαίνει αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πλέον το υπόβαθρο για να παραμένει πολιτογραφημένος. Και πρέπει να σας πω ότι υπήρξε και κάτι άλλο το οποίο βρήκαμε προσπαθώντας να συσχετίσουμε τα διάφορα αρχεία που υπήρχαν. Ένα αρχείο στο Υπουργείο Εσωτερικών, ένα αρχείο του Τμήματος Αρχείου. Βρήκαμε και κάτι άλλο εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ότι υπήρχαν επενδυτές, το οποίο δεν είναι οικονομικής φύσεως, αλλά δείχνει το πώς δούλευε αυτό το πρόγραμμα, οι οποίοι άλλαζαν, κυρία Σάβα, το όνομά τους μετά την πολιτογράφηση. Έχουμε βρει περίπου 100, προκαταρκτικά τώρα σας λέω, 150 άτομα τα οποία πολιτογραφήθηκαν. Σκεφτείτε εσείς να είστε Ρωσίδα, να έχετε ένα ρωσικό όνομα, και μετά που πήρατε την ταυτότητά σας, πάτε στον, κάνετε την διαδικασία που έχει μια ενορκοδήλωση κλπ. Και παίρνετε ένα όνομα Κάτια Σάβα. Ενώ πριν είχατε ένα ρωσικό όνομα, πλέον ονομάζεστε Κάτια Σάβα. Δηλαδή, είναι... η χώρα σας γνωρίζει ότι έχετε ένα ρωσικό διαβατήριο με ένα ρωσικό όνομα, και εσείς, χωρίς να το γνωρίζει η χώρα σας, κρατάτε στα χέρια σας ένα κυπριακό διαβατήριο με ένα άλλο όνομα. Ελπίζω να αντιλαμβάνετε ο καθένας τι σημαίνουν αυτές οι πρακτικές. Ένα λεπτό, κύριε Μιχαλίδη. Την πολιτογράφηση έγινε με το ρωσικό όνομα. Ναι, ναι. Και μετά πας και κάνεις ένα κοδήλωση και αλλάζει. Υπάρχει αυτή η διαδικασία. Ναι, αλλά και... δεν είναι μια περίπτωση. Δεν είναι δύο. Δεν είναι ένα μείωμα που εντοπίστηκε εκείνη την περίπτωση. 150. Θα βρούμε ακριβώς πόσες είναι. Ναι, αλλά αυτό είναι μια πρακτική που δεικνύει κάτι επισκοπού. Ναι, προφανώς είναι επισκοπού. Και το άλλο, αυτό, κυρία Σάβα, σας λέω, το βρήκαμε παρεπιπτόντως. Δεν είναι οικονομικής φύσεως. Αυτό θα το καταγράψουμε και θα ενημερώσουμε. Αλλά κάποια υπουργείο... άλλη αρχή πρέπει να παρέμβει με τα πράγματα. Προφανώς θα ενημερώσουμε το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί πιστεύουμε πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές. Και εκ πρώτης όψης αυτό που φαίνεται είναι ότι υπήρχε μέχρι κάποια χρονική στιγμή μια διαδικασία με την οποία, αν επρόκειτο για ξένο πολίτη, η Κυπριακή Δημοκρατία ορθά ενημέρωνε τη χώρα του. Ξέρεις, κυρία Ρωσική Δημοκρατία, η κυρία τάδε πολίτη σου ήρθε και τώρα πλέον ονομάζεται Κάτια Σάβα. Σταματήσαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα για κάποια χρόνια και επαναξεκινήσαμε τα τελευταία 1-2 χρόνια. Ναι. Σημαίνει ότι υπήρχε ένα τεράστιο κενό μέσα στη μέση, κάποια χρόνια, 4-5, δεν είμαι σίγουρος ακριβώς πόσα είναι, στα οποία μπορούσε να γίνει αυτή η αλλαγή ονόματος, και το κυριότερο, λέει ο κυρία Σάβα, χωρίς να ενημερώνεται η χώρα από την οποία προέρχεσαι. Άρα αυτή η χώρα ενδεχομένως να μην γνώριζε. Είναι 150 που έχουν πάρει ήδη το, δεν είναι από αυτού που θα μπορούσαν να στερηθεί κλπ. Κυρία Σάβα, ξέρετε πώς το βρήκαμε αυτό? Ο συνάδελφος που έκανε αυτή την ανάλυση των IT, γιατί έτσι δουλεύουμε, είχε το ένα αρχείο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο ήταν οι αιτήσεις όπως υποβάλλονταν. Και προσπαθούν, εκεί δεν είχαμε στην ηλεκτρονική μορφή ημερομηνίες γέννησης κλπ. Και ήταν ούτε καν είχε ταυτότητες, γιατί ήταν η αίτηση προτού πάρουν την κυπριακή ταυτότητα. Και είχαμε και από το Αρχείο Πληθυσμού και Μετανάστευσης το αρχείο, στο οποίο είχαμε δίπλα αυτός πολιτογραφήθηκε κατ' εξαίρεση. Άρα είχαμε μια βάση δεδομένων, όλοι αυτοί πολιτογραφήθηκαν κατ' εξαίρεση. Εδώ είχαμε μια βάση δεδομένων, αυτοί ήταν οι αιτητές οι οποίοι εγκρίθηκαν. Και κάποιοι δεν μπορούσαν να συσχετιστούν. Δεν έβρισκε άκρη για κάποια ονόματα. Και μετά αντιλήφθηκε ότι υπήρχαν ονόματα τα οποία έκαναν αίτηση με αλφα όνομα και μετά την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και την πολιτογράφηση άλλαξαν το όνομά τους. Αυτό απλώς δείχνει τις τεράστιες τρύπες που υπήρχαν, οι οποίες κυρίως. Για όσες τις μανούβρες που κάπου αλλού οδηγούσαν, βεβαίως, κύριε Μιχαήλ. Και άφηναν το κράτος μας εκτεθειμένο, κυρία Σάβα. Και αντιλαμβάνομαι. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.